Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr. Τον τελευταίο μήνα χρησιμοποιώ ως κινητό μου το MLS IQ Talk S8. Πρόκειται για το οκταπύρινο smartphone της MLS, το οποίο θα σας παρουσιάσουμε σήμερα έπειτα από εκτενές testing. Το κινητό μας έρχεται σε μια συσκευασία η οποία περιλαμβάνει το MLS IQ Talk S8, έναν φορτιστή, ακουστικά και το user manual. Περνώντας τη συσκευή, βλέπουμε ότι έχει οθόνη 5 ιντσών, η οποία προσωπικά με βολεύει σε σύγκριση με άλλα κινητά. Όσο για την ανθεκτικότητα της οθόνης, το Gorilla Glass 3 αποτελεί από μόνο του εγγύηση, κάτι που επιβεβαιώνω αφού χρησιμοποιώ το κινητό χωρίς θήκη από την ημέρα που το παρέλαβα, ακριβώς για να τεστάρω το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η ανάλυση είναι ικανοποιητική στα 1280x720 pixels, με βαθύ μαύρο και αρκετά ζωηρά χρώμα, χωρίς να είναι περισσότερο κορεσμένα από ό,τι πρέπει. Στον μπροστινό μέρος του S8 βρίσκουμε το ακουστικό και δίπλα την μπροστινή κάμερα των 5 MP. Ακριβώς από πάνω βλέπουμε audio jack 3,5 χιλιοστών όπου συνδέονται τα ακουστικά για μουσική, ραδιόφωνο ή απάντηση κλήσεων. Στο κάτω μέρος βλέπουμε micro USB όπου συνδέεται το καλώδιο φόρτισης και πίσω βρίσκουμε το μικρόφωνο, κάμερα 13 MP η οποία μπορεί να τραβήξει Full HD βίντεο και το LED Flash. Από δοκιμές διαπιστώσαμε πως οι φωτογραφίες είναι υψηλής ευκρίνειας με ζωντανά χρώματα. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κινούμενων εικόνων και λήψη φωτογραφίας απλά με το κούνημα του χεριού χωρίς να είναι ανάγκη να πατήσετε το κουμπί. Τέλος, στα δεξιά βρίσκουμε το κουμπί που ξεκλειδώνεται το smartphone και στα αριστερά τα γνωστά σε όλους κουμπιά αυξομοίωσης ήχου. Το MLS IQ Talk S8 φοράει Android KitKat 4.4. Ο επεξεργαστής του είναι οκταπύρινος στα 1,7 GHz και διαθέτει 2 GB RAM, αρκετή για να τρέξει ακόμα και απαιτητικά games όπως το Hearthstone που θα δούμε παρακάτω. Η εσωτερική μνήμη που διαθέτει από μόνη της η συσκευή είναι 16 GB και παίρνει αναβάθμιση μέχρι 128 GB μέσω microSD. Το μεγάλο θετικό πιστεύω ότι είναι ο δυνατός επεξεργαστής, ο οποίος επιτρέπει ομαλή λειτουργία πολλών εφαρμογών μαζί χωρίς να κολλάει. Είναι σημαντικό ότι το S8 δέχεται 2 κάρτες micro SIM, μιας και χρησιμοποιώ μόνο έναν αριθμό. Δεν αξιοποίησα στο έπακρο αυτή τη λειτουργία, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βολέψει πολύ όσους χρησιμοποιούν πάνω από ένα κινητό για την καθημερινή τους επικοινωνία. Η μπαταρία του S8 είναι στα 2200 mAh και κρατάει για 1 με 2 ημέρες αν δεν πειράσετε το κινητό. Αν από την άλλη θέλετε να παίζετε games, τότε σίγουρα θα χρειαστεί φόρτιση μέσα στην ημέρα. Το IQ Talk S8 είναι ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ, αφού ζυγίζει μόλις 124 γραμμάρια. Η MLS μπορεί να περηφανεύεται για την Mike, την προσωπική μας βοηθό, με όλη τη σημασία της φράσης. Πρόκειται για software αναγνώρισης φωνής, το οποίο μειώνει το χρόνο που μας παίρνει για να ψάξουμε επαφές, να γράψουμε μηνύματα και email. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Η Mike, πέρα από τις προβλεπόμενες λειτουργίες, μπορεί να εκτελέσει πιο περίπλοκες εντολές, όπως το να ξεκλειδώσει φωνητικά το κινητό σας, να σας απαντήσει τι καιρό θα έχει σήμερα, να ψάξει κάτι για εσάς στο Google ή να ενεργοποιήσει για παράδειγμα το Wi-Fi. Το IQ Talk S8 διαθέτει επίσης Token Drive, το γνωστό GPS της MLS, το MLSpedia, Token Translate, Caller ID και έξυπνα Gestures, τα οποία ανοίγουν εφαρμογές που αναθέτετε εσείς εφόσον σχηματίσετε το απαιτούμενο σχήμα στην οθόνη. Αυτή τη στιγμή θα δούμε ένα δείγμα από το πώς τρέχει το Hearthstone. Η τιμή του MLS IQ Talk S8 ξεκινάει από τα 269 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην κανονική του έκδοση και την Wooden, η οποία έχει 2 ξύλινα κομμάτια στα πλάγια. Πιστεύουμε πως είναι ένα ολοκληρωμένο smartphone που αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Δεν ξέρω τι ζητάτε εσείς από ένα κινητό, αλλά εγώ θέλω να κρατάει η μπαταρία του για ώρες, να έχει GPS το οποίο δεν απαιτεί ίντερνετ για να δουλέψει, μιας και είμαι επίοικος απαράδεκτη στο pathfinding και χάνω συνέχεια το δρόμο μου. Επιπλέον, θέλω να μπορώ να τρέξω τα αγαπημένα μου Android games χωρίς κολλήματα και να στέλνω εύκολα emails από το δρόμο. Το IQ Talk S8 ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις μου, οπότε θα αποτελέσει και το κύριο κινητό μου από εδώ και πέρα και δεν βλέπω το λόγο να ξοδέψω πάνω από 500 ευρώ για κάποιο smartphone άλλης εταιρείας. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίασή μας για το MLS IQ Talk S8. Περιμένω τα σχόλιά σας για το smartphone, κάντε like και subscribe και εμείς για προτάσεις κινητών θα τα πούμε μέσα από το gamer.gr.